Θα μου πεις εσύ που με βλέπεις, γιατί φοράω το σκούφο μέσα στο σπίτι. Πρώτον, γιατί μου αρέσουν τα σκουφιά και δεν μπορώ να τα φορέσω, γιατί δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι. COVID. Δεύτερον, γιατί μου αρέσει πολύ το κρύο και θέλω να χιονίσει και επειδή δεν χιονίζει σε αυτή τη χώρα, φοράω το σκούφο. Ήμουνα που ήμουνα, τώρα έχω παραγίνει. Είναι αλήθεια. Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, επειδή τα θέλω σας, είναι και θέλω δικά μου, κατάφερα με νύχια και δόντια, κατάφερα με μεγάλες δυσκολίες, αντίξωες συνθήκες, να κάνω και ένα δεύτερο βίντεο για αυτή τη βδομάδα, διότι θέλω να δείξουμε πολλά looks. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να κάνω ένα look με βάση το πράσινο χρώμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ γιορτινό χρώμα, δηλαδή γιορτές είναι πράσινο. Πάρε παράδειγμα το χριστουγεννιάτικο σου δέντρο. Πάρε παράδειγμα το γκί. Πάρε παράδειγμα... Μην παίρνεις άλλα, δεν έχω να σου δώσω άλλα παραδείγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς θα το κάνω αυτό το look. Ως συνήθως δεν γνωρίζω τι look θα κάνω και πώς θα το κάνω. Ο Θεός να είναι βοηθός. Το πνεύμα το Χριστουγέννων να μας βοηθήσει και σήμερα. Λοιπόν, σε έχω φέρει πιο κοντά γιατί ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει να πιάνουμε κορέους εδώ σε αυτό εδώ το κανάλι. Δεν έχω πολλές παλέτες που να έχουν μέσα πράσινα χρώματα, η αλήθεια είναι. Και τώρα που κοίταζα τις παλέτες μου για να δω με τι θα παίξω, το συνειδητοποίησα. Δεν θα σκάσω όμως, θα κάνω το look με αυτά τα πράσινα που έχω. Λοιπόν, έχω ήδη αποχρωματίσει το βλέφαρο και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω ένα πράσινο, το κλασικό, το πράσινο του φύλου του... ανθισμένου, τώρα θα πρέπει να έχουμε και περιγραφές, καταλαβαίνετε. Θα βάλω λοιπόν αυτό το πράσινο μόνο στην εξωτερική και εσωτερική γωνία του ματιού αυτού. Πάμε, ξεκινάμε με πολύ απαλές κινήσεις, βάζουμε λίγο χρώμα, παιδιά προσέξτε το πράσινο, είναι λιγάκι τρίκι το χρώμα. Πάμε να το βάλουμε και στην εσωτερική γωνία. Όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Του τέστην. Θα πάρω ένα λαδί χρώμα, καθαρά λαδί, και θα προσπαθήσω να σβήσω τις άκρες από αυτό που έχω κάνει εδώ. Βλέπετε το πράσινο, θέλει το χρόνο του, έτσι, όταν το πρωτοβάζεις είναι λίγο παρήσακτον, φαίνεται λίγο περίεργο. Συνεχίζοντας και χτίζοντάς το, τότε αρχίζει και φαίνεται ωραίο το look. Λοιπόν, θα πάρω ένα άλλο πράσινο τώρα, το οποίο είναι λίγο πιο σκούρο, που βεραμανίζει. Και θα πάω και θα επαναλάβω, θα ξαναβάλω πάλι στις γωνίες μου, στην εσωτερική και την εξωτερική, για να δώσω περισσότερη ένταση. Και φυσικά δεν το ανεβάζω τόσο ψηλά όσο ανέβασα το προηγούμενο και το έσβησα. Παραμένει περίπου μέχρι την κόνχη μας. Το ίδιο κάνω και εσωτερικά. Είδες όταν μπαίνει μία σκιά η πιο σκούρα πάνω στην πιο ανοιχτή, αρχίζει αυτό και δημιουργεί ακόμη περισσότερο βάθος. Με το πινέλο που πήρα τη χακή σκιά για να ανακατέψω, για να μπλεντάρω, χωρίς να επαναλάβω, δεν ξαναβουτάω στη χακή σκιά, το περνάω πάλι από τις άκρες μου και όλα μαζί τα ενοποιώ. Θα πάρω ένα ακόμη πιο μικρό πινελάκι και θα πάρω μία μαύρη σκιά. Θα την τοποθετήσω πάλι στην εσωτερική και στην εξωτερική γωνία και αυτή τη φορά θα είναι ακόμη πιο χαμηλά και από την πράσινη τη σκούρα τη δεύτερη που έβαλα. Θα μείνει πολύ πολύ χαμηλά. Ο κόσμος, η αλήθεια είναι πως συνήθως δεν προτιμούμε το πράσινο και κατανοητό, διότι είναι ένα χρώμα που είναι λίγο φοβιστικό. Δεν ανακατεύεται εύκολα, θεωρείς ότι αν κάνεις λάθος και πολύ καλά θεωρείς, δεν θα μπορέσεις να το σώσεις πάρα πολύ εύκολα. Και πάλι με το blending πινελάκι μου και χωρίς έξτρα σκιά επάνω θα ανακατέψω πάλι. Για να ομογενοποιήσω, να τα κάνω να φαίνονται όλα μαζί ένα. Με ένα εντελώς καθαρό πινέλο
φλάφι καθαρό πινέλο, θα πάρω μία μπεζ κοκαλή σκιά και με αυτήν θα σβήσω επάνω. Δεν μπορώ να βάλω την προηγούμενη, γιατί αν έχει μείνει, που έχει μείνει λίγο πράσινο χρώμα, θα φτάσει το πράσινό μου μέχρι το φρύδι, μη σου πω θα πάει και από πάνω. Δεν το θες αυτό να το κάνεις. Στο κέντρο θέλω να βάλω κάτι με λάμψη. Θέλω να βάλω μια σήμερη σκιά, αν θες βάζεις glitter, κάνεις ό,τι σου αρέσει. Πριν κάνω οτιδήποτε θα πάρω την glitter glue μου από NYX και με ένα πολύ ακριβή ασπινελάκι θα την τοποθετήσω στο κέντρο αυτού του... στο κέντρο του βλεφάρου μου. Έτσι αυτό που θα βάλω θα έρθει και θα κολλήσει για τα καλά επάνω. Τι θέλω να βάλω τώρα, ειδού το ερώτημα. Λοιπόν, θα βάλω αρχή. Μπορούσα να βάλω και μια πολύ χρυσή σκιά, μπορώ να βάλω όμως και μια πιο ανοιχτή. Είναι μια σαμπανή που χρυσίζει, τώρα θα τη δείτε, περιμένετε. Όπως βλέπετε έρχομαι και το τοποθετώ μόνο στο κέντρο και πουθενά αλλού. Και έτσι αμέσως έχουμε ένα halo eye. Παιδιά, αυτές οι σκιές, περισσότερες από αυτές που χρησιμοποιώ, να ξέρετε, γιατί γενικώς θεωρείται ότι το πράσινο, επειδή είναι ένα δύσκολο χρώμα, καλό είναι να έχεις πιο ακριβές σκιές. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις σκιές που χρησιμοποιώ είναι πολύ πολύ οικονομικές. Εννοείται πως θα ξαναπάρουμε πάλι τα πινελάκια μας που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή και με πολύ απαλές κινήσεις θα έρθουμε λίγο να ενοποιήσουμε εδώ, όπου χρειάζεται και έχει φύγει χρώμα και ένταση επαναλαμβάνουμε. Σου αρέσει, νομίζεις μπορεί να μείνει έτσι, θα μείνει έτσι. Το τελευταίο που θα κάνω, το τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό που θα κάνω, αφού ξύσω πρώτα το μολυβάκι μου το μαύρο, είναι να πάω και να περάσω από την εσωτερική άνω υγρή γραμμή σύριζα στα βλέφαρα, γιατί είπαμε ότι αυτό θα μου δώσει περισσότερη ένταση. Το βλέπεις ότι αυτό το μαύρο μολυβάκι εσωτερικά έχει κάνει διαφορά. Έχει δείξει πιο πλούσιες τις βλεφαρίδες. Πάμε και λίγο σύριζα επάνω στα βλέφαρα. Πολύ σύριζα, δεν θέλω να κάνω τίποτα, ούτε γραμμές eyeliner, ούτε τίποτα. Έτσι ίσα ίσα να έχουν κάπου να κουμπίσουν οι βλεφαρίδες, ρε αδερφέ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το πρόσωπο και στο τέλος θα ολοκληρώσουμε με τα μάτια. Θέλω κάτι λοιπόν το οποίο να είναι γιορτινό και γκλάμ. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με το κονσίλερ και να φωτίσουμε τις περιοχές που θέλουμε. Πάμε λοιπόν κάτω από τα μάτια, μύτη. Πάω να βάλω και λίγο από ένα πιο ανοιχτό κονσίλερ για να του δώσω μια περισσότερη φωτεινότητα. Ωραία. Μπορεί και να το παρακάνω σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Μου αρέσει. Θέλω να το παρακάνω σήμερα. Πάμε αυτά τα σημεία να τα σβήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Μην αγχωθείτε που είναι πολύ, θα συνεχίσουμε και θα δείτε πώς θα γίνει αυτό όλο πάρα πολύ ωραία. Μετά από ώρα λοιπόν και χρόνια και ζαμάνια μπλεντάριζα το κονσίλερ. Είχα βάλει πολύ, είχα ξεχάσει πόσο καλυπτικά είναι αυτά τα δύο κονσίλερ που χρησιμοποίησα. Πάμε και περιγράφω τα σημεία που θέλω να τονίσω, να δημιουργήσω γωνίες. Ωραία. Λίγο έτσι εδώ. Στο λεμάκι μας, λίγο τη μυτούλα μας, θέλει λίγο να τα πειράξεις, λίγο, έτσι κάντου σε ένα ελαφρύ ανακατεματάκι, γιατί μετά θα έρθει το foundation και θα τα κάνει όλα καλύτερα. Πάρεις μια μικρή ποσότητα, παίρνω μια πολύ μικρή ποσότητα στο χέρι μου από το foundation και χρησιμοποιώ αυτό εδώ το πολυεργαλείο που λέγεται duo fiber πινελάκι. Παίρνω μια πολύ μικρή ποσότητα, την απλώνω παντού, δεν θέλω, θέλω ελάχιστο προϊόν. Και πάω τώρα να τα μπλεντάρω όλα μαζί, το contour και το concealer. Άνθρωπος φυσιολογικός πια και μετά από πολύ μπλεντάρισμα, αυτό θέλει τη δουλίτσα του, να έρθει να δέσει όλο μαζί. Πάρτε το χρόνο σας όμως όταν είναι για το καλό σας, για τον εαυτό σας, για την ομορφιά σας. Πάρτε το χρόνο σας. Θα πάρω λοιπόν τώρα, αφού όλα είναι στη θέση τους, θα πάρω την πουδρίτσα μου και θα πάω και θα σετάρω τις περιοχές που θέλω να μείνουν σταθερές για πάντα.
Νομίζω ότι που δεν έρχεται και τα δένει όλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ σταθερό μακιγιάζ, επίσημο μακιγιάζ, χωρίς να βάλεις μια πουδρίτσα. Δεν γίνεται. Άκου να δεις τώρα, δεν έχω φέρει ρούζ. Ήρθα πάλι ανοργάνωτη. Δεν πειράζει όμως. Θα πάρω ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία σκιά από μια παλέτα εδώ που έχω μπροστά μου, η οποία είναι ένα πολύ πολύ ανοιχτό απαλό ροζάκι. Και με το ίδιο πινέλο που έβαλα την πούδρα, θα τα μπουνάρω λίγο στο χεράκι μου, θα πάω λιγάκι, έτσι τα μαγουλάκια, να τα ροδαλίσω, τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα. Για highlighter, κυρίες και κύριοι, θα πάρω τη σκιά που έχω βάλει στο μάτι μου εσωτερικά, στο βλέφαρό μου εσωτερικά, και θα το κάνω και highlighter. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Να έρθει να δέσει όλο μαζί. Για να ενοποιήσω όλα αυτά μαζί και για να σιγουρευτώ ακόμη μια φορά ότι θα μείνουν όλα στη θέση τους, θα πάρω ένα setting spray σταθερό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Essence. Το πήρα πρόσφατα, είναι αυτό από τη συλλογή Disney, το οποίο τελικά μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πούδρα μέσα, ας πούμε, και έρχεται και στο κρατάει πολύ μάτιο. Πάμε να ψεκαστούμε. Πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με τα μάτια μας. Θα πάρω το μαύρο μολύβι που χρησιμοποίησα πριν και θα πάω και στην κάτω υγρή γραμμή. Με ένα flat μικρό πινελάκι θα συνεχίσω. Θα πάρω λίγη από την πράσινη σκιά που χρησιμοποίησα πρώτη. Και θα πάω να σβήσω αυτό το μαύρο με αυτή τη σκιά. Στη συνέχεια θα πάρω τη λαδή σκιά και θα σβήσω όλο αυτό. Και τέλος, με ένα φλάφι πινέλο και μια μπες σκιά, θα πάω όλα αυτά πάνω κάτω να τα ενώσω, να τα κάνω ένα. Πολύ δουλειά για ένα look. Πάρα πολύ δουλειά. Έβαψα ελάχιστα τις κάτω βλεφαρίδες λόγω του look. Το look το ψιλοθέλει την κάτω βλεφαρίδα του. Λοιπόν, με τη σκιά τώρα που έχουμε τοποθετήσει στο κέντρο του κινητού βλεφάρου μας, θα πάρουμε με ένα λεπτό πινελάκι και θα το βάλουμε στην εξωτερική μας γωνία για να τη φωτίσουμε και επιτέλους να τελειώσει αυτό το eye look. Τι ωραίο χρώμα που είναι αυτό, παντού το έχω βάλει, παντού. Παιδιά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Επιτέλους τελείωσα. Πήρα λίγο παραπάνω χρόνο με το μακιγιάζ μου σήμερα, αλλά ήθελα να το ευχαριστηθώ, δεν πειράζει. Πάμε να τελειώσουμε και με τα χείλη μας. Ο καθένας κάνει με χείλια και μάτια ό,τι συνδυασμούς του αρέσουν. Για μένα το ιδανικό με αυτό το look θα ήταν ένα nude crayon. Σήμερα όμως θα κάνω κάτι διαφορετικό. Έχω ένα look που θα είναι έντονα και τα χείλη και τα μάτια. Θα βάλω λοιπόν ένα σκούρο κραγιόν, ένα μελιτζανί κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω για να περιγράψω τα χείλη μου το Night Moth από MAC. Λοιπόν, θα πάρω και το κραγιονάκι μου. Εννοείται ότι αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό, που είναι πολύ, δεν το κάνετε. Εγώ απλά σας δείχνω εναλλακτικές. Αυτό είναι όλο. Ξέρω, αυτό είναι το μακιγιάζ, ένα παιχνίδι. Παίζεις, δοκιμάζεις, μ' αρέσει έτσι, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει αλλιώς. Πώς μ' αρέσει. Νομίζω, το βρίσκω ένα πολύ πολύ εορταστικό look εγώ αυτό. Τώρα που έχω και τα αξεσουάρ όλα στο κεφάλι μου, είμαι έτοιμη να σας μιλήσω. Αρχικά να σας πω ότι αυτή ήταν μια εκδοχή του πράσινου, δική μου, από μένα για σας. Υπάρχουν φυσικά και πολύ πιο ήπιας μορφής look, υπάρχουν και πιο extreme. Εγώ επέλεξα αυτό να σας δείξω γιατί μου ήρθε τώρα στο κεφάλι. Επίσης, ο συνδυασμός, είπαμε, είναι καθαρά στο χέρι σας. Μπορεί και εγώ, αν τώρα μου λες να βγω έξω, να μην έβαζα αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί μάλλον δεν θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθώ πολύ κλισέ πράγματα, θα σας ευχηθώ υγεία και αγάπη, γιατί εμένα αν με ρώταγες τι θες να σου ευχηθείς, τι θέλω να μου ευχηθείς, θα έλεγα αυτά. Θέλω να είμαι υγιής, θέλω να είμαι καλά, να κάνω πράγματα που μου αρέσουν, από το να βγω έξω να περπατάω και να μυρίζω το κρύο μέσα στα ρουθούνια μου, μέχρι το να αγκαλιάζω τους ανθρώπους που αγαπώ, να τραγουδώ, να χορεύω. Δεν τα κάνεις αυτά αν δεν είσαι καλά, δεν είναι δεδομένα πράγματα.
Και αγάπη, γιατί χωρίς αγάπη δεν ζεις. Είναι σαν το οξυγόνο. Αν δεν έχεις ανθρώπους να αγαπάς, να σε αγαπάς, να τους προσφέρεις και να σου προσφέρουν, δεν παλεύεται η ζωή, νομίζω. Αυτά. Σας φιλώ και θα τα πούμε σύντομα. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye!